Καλωσορίζω τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβουλο με τον συνδυασμό του Σταύρου Αρναουτάκη, κύριο Σταθωράκη Γιώργο. Πώς είστε, καλό σας μεσημέρι κύριε Σταθωράκη. Καλό μεσημέρι κύριε Γεράκη, καλό μεσημέρι στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία να γνωρίσουν οι ακροατές σας. Ωραία, να σας γνωρίσουμε λοιπόν από την αρχή λίγο καλύτερα. Βεβαίως. Σταθωράκης Γιώργος, ζω στις Μοίρες και δραστηριοποιούμε επαγγελματικά στις Μοίρες. Στην ουσία δηλαδή είμαι από τη Μεσαρά και μένω στη Μεσαρά. Είμαι εκπαιδευτής οδηγών, ασφαλιστικός σύμβουλος, ασχολούμαι με τα αγροτικά ενεργά, καθώς διατηρώ θερμοκυπιακές καλλιέργειες και ελαιοκαλλιέργειες. Και στην ουσία βρισκόμαστε μέσα στη κοινωνία και στα προβλήματά της. Νομίζω μέσα σε δύο βασικούς τομείς, κύριε Σταθωράκη. Από τη μία, ο πρωτογενής τομέας, από την άλλη, οδική ασφάλεια. Μείζον θέμα και για τη Μεσαρά και για το Ηράκλειο και για όλη την Κρήτη, έτσι. Φυσικά, για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για την δικιά μας περιοχή. Το θέμα της οδικής ασφάλειας, το οποίο ταλαιπωρεί και στην ουσία είναι ως αγκάθι στο πλευρό μας καθημερινά, καθώς παρατηρούμε συνεχώς προβλήματα όχι μόνο στην κυκλοφορία οχημάτων αλλά και πεζών, αλλά και γενικά στην νοοτροπία που αναπτύσσουμε σαν κοινωνία και το πώς αντιμετωπίζουμε την οδική ασφάλεια. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα χρόνια, ενώ έχουν γίνει αρκετές ενέργειες από αρκετούς φορείς και αιρετούς και μη και συλλόγους και συλλογικότητες, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι ένας τομέας ο οποίος έχει πάρα πολλά προβλήματα, πολυσύνθετα προβλήματα, και είναι και πρέπει να αντιμετωπιστεί σε πολυεπίπεδη έτσι, διάσταση, γιατί έχει να κάνει με πάρα πολλούς τομείς. Από εκεί και πέρα τώρα, εγώ λόγω της ειδικότητάς μου, καθώς βασικά επειδή είμαι ήδη εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Φεστού και αυτό ήταν το κίνητρό μου εξ αρχής, δηλαδή η οδική ασφάλεια ήταν το κίνητρό μου εξ αρχής να ασχοληθώ με τα κοινά. Θέλω σε πιο υψηλό επίπεδο πλέον να μπορέσω να δώσω λύσεις στα πολλά προβλήματα αυτά που έχουμε μέσα από εξειδικευμένες προτάσεις, τις οποίες έχω αναπτύξει με βάση την επαγγελματική μου εμπειρία με 17 χρόνια εκπαιδευτής οδηγών. Έχω δει και έχω αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις και θεωρώ ότι με στοχευμένες προτάσεις μπορούμε να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα αυτά. Έχετε την καλοσύνη να μας δώσετε ένα παράδειγμα από αυτές τις στοχευμένες προτάσεις που εσείς καταθέσατε από τη δική σας την πλευρά για την οδική ασφάλεια. Βεβαίως. Στο Δήμο Φεστού, στον οποίο είμαι ως εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, είχα κάνει την πρόταση να δημιουργήσουμε επιτροπή διαπαραταξιακή, ούτως ώστε να ασχοληθούμε ενεργά, καταγράφοντας και προτείνοντας λύσεις, καθώς εμπλεκόμασταν πλέον ενεργά με το πρόβλημα αυτό σε επίπεδο τέτοιο εξειδικευμένο. Δηλαδή, η επιτροπή αυτή θα ασχολούνταν αποκλειστικά και μόνο με αυτό το ζήτημα. Επίσης, μέσα από αυτές τις διαδικασίες, δηλαδή μέσω επιτροπών συγκεκριμένων και εξειδικευμένων, μπορούμε να φτάσουμε πλέον πιο στοχευμένα και ουσιαστικά στη λύση των προβλημάτων αυτών. Το ίδιο σκοπεύω να κάνω και στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στον επικεφαλή της παράταξης για την Κρήτη, να συνεχίζουμε τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, ο οποίος θεωρώ ότι έχει άκρα ευαισθησία όσον αφορά το θέμα της οδικής ασφάλειας. Θα κατευθυνθώ λοιπόν προς αυτή τη δημιουργία προτάσεων, ούτως ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε και να καταγράψουμε καταρχήν, αλλά και να λύσουμε προβλήματα στη ρίζα τους. Εγώ, να ξέρετε, όλη αυτή την περίοδο, όλα τα προηγούμενα χρόνια, καταγράφω συνεχώς προβλήματα. Ειδικά τώρα στην προεκλογική περίοδο, όπου λόγω και της προεκλογικής εκστρατείας αλωνίζουμε όλο τον νομό, γυρίζουμε όλο τον νομό, εμπλουτίζω συνεχώς το αρχείο που έχω φτιάξει, ούτως ώστε να είμαι πλέον έτοιμος εφόσον ο κριτικός λαός, εφόσον ο λαός του νομού Ηρακλείου αποφασίσει να τον εκπροσωπήσω μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να είμαι έτοιμος ούτως ώστε κατευθείαν να έχω το αρχείο μου να είναι καταγεγραμμένα τα προβλήματα και στην οδική, στο θέμα το οδικό, δηλαδή των δρόμων, αλλά και γενικά σε οτιδήποτε άπτοτε της οδικής ασφάλειας. Για να μπορώ κατευθείαν να είμαι έτοιμος να προτείνω και λύσεις. Ωραία. Άρα λοιπόν, με αυτή την καταγραφή που έχετε ήδη και το αρχείο που έχετε ήδη, δεν χρειάζεται να χάνετε και χρόνος για να πάμε σε μια καταγραφή εκ νέου, αλλά πάμε αμέσως σε προτάσεις για επίλυση προτάσεων. Ακριβώς. Λένε, κύριε Σταθωράκη, πάρα πολύ, και εσείς που είσαστε και εκεί κάτω στη Μεσαρά το ξέρετε, και όσοι ταξιδεύουν από το σπίτι τους προς το Ηράκλειο και αντίστροφα σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, ότι αν
θέλουμε να μιλήσουμε για το Ηρακλείο, ότι το οδικό δίκτυο, το οποιοδικό δίκτυο που μπορεί να είναι το πρωτεύον, το δευτερεύον, που μπορεί να είναι το επαρχιακό, το εθνικό κλπ. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Βεβαίως. Ότι δυστυχώς δεν βρίσκεται στο επίπεδο το οποίο αρμόζει στην Κρήτη. Είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Και από την άλλη πλευρά, σαφέστατα για την πρόκληση του τροχαίου, είναι εκείνος ο άλλος ο μεγάλος παράγοντας, που είναι ο ανθρώπινος. Έτσι. Βεβαίως. Θα ξέρετε ότι τρεις είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την οδική ασφάλεια: ο άνθρωπος, το όχημα και το οδικό περιβάλλον. Η αλήθεια είναι ότι σε αρκετά σημεία, όσον αφορά το δικό μας δίκτυο, είτε σε εθνικό επίπεδο, δηλαδή στις εθνικές οδούς που έχουμε στην Κρήτη, είτε στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, είτε στα αστικά και περιαστικά οδικά δίκτυα, υπάρχει μια παλαιότητα πολύ πολύ μεγάλη. Έτσι, έχουν γίνει πάρα πολλές παρεμβάσεις από την περιφέρεια Κρήτης, να ξέρετε, και στοχευμένες παρεμβάσεις, αλλά δυστυχώς όσο περνούν τα χρόνια, τα προβλήματα εντείνονται. Είμαι σίγουρος, γιατί το έχουμε συζητήσει με τον κύριο Αρναουτάκη, ότι είναι απόλυτα έτοιμος να προσφέρει ό,τι γίνεται περισσότερο για να μπορέσουμε να ανατάξουμε το δικό μας δίκτυο, να το βελτιώσουμε, ούτως ώστε σε ένα ορίζοντα ακόμη και 30 ετία, σας το λέω εγώ, να μπορεί το δικό δίκτυο να αντέξει. Είναι ένα ζητούμενο το οποίο το επιδιώκουμε όλοι μαζί, να ξέρετε, είτε στον πρώτο είτε στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκηση, και προσπαθούμε να δούμε πώς θα το καταφέρουμε. Εγώ αυτό που έχω να πω από πλευράς μου είναι το εξής, ότι δεν είναι μόνο το οδικό δίκτυο. Έχουμε να κάνουμε με τη σήμανση οριζόντια και κάθετα, έχουμε να κάνουμε με τη φωτεινή σηματοδότηση, έχουμε να κάνουμε με νέους τρόπους όπου μπορούμε πλέον να εξασφαλίζουμε να μην συμβεί το τροχαίο, παράδειγμα στο stop. Έτσι. Υπάρχουν τρόποι για να κάνουμε την κυκλοφορία πιο ομαλή, με βάση βελτιώσεις όσον αφορά τα όρια ταχύτητας αλλά και αστυνόμευσης. Έτσι, αυτά όλα αυτά είναι ζητήματα, όλα αυτά τα οποία πρέπει να τα δούμε. Από εκεί και πέρα τώρα υπάρχουν πάρα πολλές πολλοί τρόποι και διαδικασίες για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε όσο γίνεται περισσότερο και να ελαχιστοποιήσουμε το κίνδυνο της πρόκλησης ενός ατυχήματος. Μου ανοίγεται ένα πάρα πολύ μεγάλο κεφάλαιο σε ό,τι έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια και το τροχαίο με το οποίο ασχολούμαστε εδώ στον 984 για χρόνια. Οπότε θα είμαι σε επικοινωνία μαζί σας, κύριε Σταθουράκη. Και βέβαια από την άλλη, αγροτικός τομέας, πρωτογενής τομέας, μιας που ασχολήθηκε με αυτό, όπως είπατε στην αρχή ρωτώντας σας. Για το ποιος είστε, να γνωρίσουμε τον υποψήφιο περιφερειακό σύμβολο με τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, που και εδώ υπάρχει επίσης πεδίο δόξης λαμπρό, έτσι, εάν το θέλουμε. Υπάρχουν θέματα, βεβαίως υπάρχουν θέματα. Ο πρωτογενής τομέας είναι ένας βασανισμένος τομέας, θα έλεγα εγώ, παρόλο που προσφέρει τα μάλα στο εθνικό, στο ΑΕΠ, ας πούμε, στην οικονομία μας στην εθνική, και όχι μόνο, και στην τοπική. Ένας τομέας ο οποίος έχει ιδιαίτερα προβλήματα, παράδειγμα το πρόβλημα της λειψιδρίας, νομίζω ότι έχουν αναλύσει πάρα πολύ. Υπάρχουν και εκεί διάφορες προτάσεις που μπορώ να κάνω, τις οποίες δεν ξέρω αν έχετε το χρόνο να σας τις αναπτύξω. Ενδεικτικά θα μας αναφέρετε μία πρόταση, αυτή που πιστεύετε ότι είναι η σοβαρότερη. Πάρα πολύ. Επειδή είναι διάφορες περιοχές που αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα, θα πούμε ενδεικτικά φράγμα Πλακιώτισσας, φράγμα Πλατήποντα μου. Σας λέω τώρα δύο, τα οποία τα πραγματεύονται όλες τις συζητήσεις και στις εξαγγελίες τους. Το ζητούμενο είναι το εξής, ότι τα μεγάλα έργα πάντα σίγουρα δίνουν και πολύ πολύ πιο μεγάλες λύσεις. Αλλά τα μεγάλα έργα, θα ξέρετε, ότι χρειάζονται και πάρα πολύ χρόνο να γίνουν, να πραγματοποιηθούν. Εγώ το αντιμετωπίζω το θέμα αυτό, εγώ προσωπικά, πολύ πιο συγκεκριμένα και σε μεγαλύτερη στόχευση. Και λέω παράδειγμα, εάν στη Μεσαρά, που έχουμε τώρα τεράστιο πρόβλημα ψυδρίας, περιμένουμε παράδειγμα 10 χρόνια να κατασκευαστεί το φράγμα της Πλατή για να εμπλουτίσουμε το φράγμα της Φανερωμένης. Μέχρι τότε τι γίνεται? Εάν έχουμε και άλλη άνυρη χρονιά, θα υπάρξει τεράστιο ζήτημα, καθώς έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ ο υδροφόρος ορίζοντας της Μεσαράς. Υπάρχουν λοιπόν άλλες λύσεις, όπως παράδειγμα να χρησιμοποιήσουμε τα κανάλια του αναδασμού για να εμπλουτίσουμε τον υδροφόρο, ή να χρησιμοποιήσουμε διάφορα μικροφράγματα που έχουν ήδη κατασκευαστεί και έχουν παζωθεί, τα οποία θα πρέπει να τα ξεμπαζώσουμε για να είναι λειτουργικά. Καταλάβατε, δηλαδή υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία, όσο εμβαθύνουμε στο θέμα της ψυδρίας, ανακύπτουν και νέες προτάσεις για λύση. Όλα αυτά δεν τα έχει βάλει κανείς στο δημόσιο διάλογο. Δεν είναι ένα. Υπάρχουν πολλά επιμέρους θέματα, λύσεις. Και όταν ειδικά υπάρχει η εμπειρία από εκεί που κατάγεσαι και γνωρίζεις τι γίνεται. Εδώ χρησιμοποίησατε τη φράση κλειδί, η εμπειρία, γιατί στην ουσία και εμείς οι ίδιοι οι αιρετοί και όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα αυτά και εμείς οι ίδιοι.
Έτσι, ειδικά όταν ασχολούμαστε και με τους τομείς, τους παραγωγικούς τομείς αυτούς. Εγώ, παράδειγμα, σαν αγρότης, μπορώ να σας εξηγήσω και να σας μιλάω για ώρες για διάφορα εξειδικευμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που καλλιεργούν κυπριακά στα θερμοκήπια. Οι άνθρωποι που καλλιεργούν ελιές, αμπέλια, παράδειγμα. Θέματα τα οποία ναι, μεν τα συζητάμε, αλλά θέλει περισσότερη εξειδίκευση για να μπορέσουμε να λύσουμε το κάθε πρόβλημα. Και την εξειδίκευση αυτή συνήθως την έχουν αυτοί που ζουν το πρόβλημα και όχι αυτοί που τους το πλέει κάποιος άλλος ή τους το μεταφέρει. Γιατί δεν μπορούν να ζήσουν όλη αυτή την παραγωγική διαδικασία στα στάδια της. Ξέρετε, η παραγωγική διαδικασία για την κάθε καλλιέργεια έχει στάδια. Να μιλήσουμε για την κτηνοτροφία. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες όσον αφορά την πλημμύρα που είχαμε στη Θεσσαλία για τους κτηνοτρόφους του δικούς μας. Που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι προμηθευόμαστε από εκεί πρώτες ύλες για την κτηνοτροφία, έτσι, ζωοτροφές και όλα αυτά. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει, ας πούμε, παράδειγμα το χειμώνα. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία θα τα δούμε σιγά σιγά μπροστά μας και θα πρέπει από τώρα να προετοιμαστούμε όποιος φορέας κι αν είναι αυτός. Θέλετε πρώτος βαθμός, θέλετε δεύτερος, θέλετε κεντρική εξουσία. Θα πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο έτοιμο για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλα τα προβλήματα αυτά. Τα οποία είναι προβλήματα που θα επηρεάσουν άμεσα όχι μόνο την καθημερινότητά μας ή τη ζωή μας, θα επηρεάσουν άμεσα και το μέλλον μας. Έτσι, γιατί να ξέρετε, ο πρωτογενής τομέας έχει να κάνει και με το βάθος χρόνου. Παράδειγμα, μια δεντρώδης καλλιέργεια δεν γίνεται από μια ημέρα στην άλλη. Μια καλλιέργεια σε θερμοκήπιο παίρνει μήνες ή ακόμα και χρόνο για να μπορέσει από την αρχή της φύτευσης μέχρι το ξεπάτωμα να μπορέσει να ευδοκιμήσει, έτσι. Αυτά θέλουν συνεχόμενο σχεδιασμό και καλό είναι στα κοινά να εκλέγονται και οι άνθρωποι που είναι μέσα από τους τομείς αυτούς. Γιατί ζουν τα προβλήματα και ξέρουν, μπορούν να τα λύσουν πολύ πιο εύκολα και στοχευμένα. Έτσι. Κύριε Σταθωράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ θα τα ξαναπούμε. Ήμουνα λίγο γρήγορος, συγγνώμη που σας τα είπα εντάχει, είναι τόσα πολλά τα θέματα. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Να καλέσω τον Ηρακλείο του Κολαό, αν θέλει, να με στηρίξει την υποψηφιότητά μου και να είναι σίγουρη ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια να τους εκπροσωπήσω επάξια από όποιο πόστο μου αν θετεί. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Γεια σας. Γεια σας.